οι χριστιανοί που δεν θα πάρουν το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όλα εκεί οδηγούν, προσωπικοί αριθμοί, οι καινούργιες ταυτότητες, όλα θα οδηγήσουν εκεί. Διότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Ναι, μεν δεν πρέπει να πάρουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι το ζητούμενο είναι να χαραχτεί ο άνθρωπος και να προσκυνήσει την εικόνα του Αντιχρίστου. Αυτό που λέει και στο 14ο κεφάλαιο, στον 9ο στίχο που λέει: Όσοι δεν προσκυνήσουν, όσοι προσκυνήσουν μάλλον την εικόνα του Θηρίου και πάρουν το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Βλέπετε, πρώτα λέγε την προσκύνηση της εικόνας και μετά λέγε το χάραγμα. Εκεί οδηγούν. Αυτοί λοιπόν οι χριστιανοί, οι οποίοι δεν θα πάρουν το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο, το οποίο φυσικά θα είναι αποκλεισμός. Έτσι το έχουμε εξηγήσει τι θα είναι. Θα είναι αποκλεισμός, σε αποκλεί. Αλλά δεν θα είναι ένας απλός αποκλεισμός. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα θα υπάρχει διωγμός, αλλά θα υπάρχει και πόλεμος από τον διάβολο στους πιστούς. Τα λέει αυτά ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Δηλαδή, εκτός ότι θα διώκονται χριστιανοί την εποχή του Αντιχρίστου και θα καταδιώκονται, θα προσπαθούν δηλαδή να βρουν αιστείες αυτών των επαναστατών, γιατί για επαναστάτες θα τους λένε, και για κακοποιά στοιχεία, για να μπορέσουν να τους βάλουν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας που θα γίνονται φοβερά μαρτύρια ψυχολογικά, θα υπάρχει και ο πόλεμος του διαβόλου.